έκανε από αυτόν, πάλι. Από αυτόν, ναι. Από αυτόν, από τον Ντέιβιντ. Πείτε μας και εμάς που δεν ξέρουμε ποιος είναι ο αγαπημένος Μάριον. Από τον Νταμιάνο, Νταμιάνο, από τους Μάνεσκιν, τον βλέπουμε εδώ. Από το μέλλον σας πάω στο πολύ παρόν, στο πολύ παρόν και στο εκρηκτικό αυτό αγόρι, που δεν κρατιέται πραγματικά. Τι κάνει. Τα βγάζει όλα. Ζεστάθηκε, καύσωνε σε αυτόν τον καιρό στην Ιταλία. Ζεστάθηκε, αποφάσισε λοιπόν σε μια συναυλία με τόσες χιλιάδες κόσμου να αφαιρέσει το παντελονάκι του, να πάρει το αεράκι του. Τα έβγαλε όλα, χαλαρός. Καλλιτέχνη είναι, όλα επιτρέφονται στην τέχνη. Είναι λίγο άνευ. Μπράβο στο παιδί. Μπράβο. Σοκαρισμένες και εκστασιασμένες, θα έλεγα, οι φανς από κάτω ουρλιάζουν. Είναι σε μια στιγμή. Τραγουδάει και τίποτα ή μόνο σόου. Εγώ περιμένω ένα βραχάκι πιο εφάνταστο. Κανένα στράτο, κάτι τέτοιο, κανένα φτερό. Καμιά καρδούλα. Ακούστε να δείτε τώρα τι γίνεται. Συνήθως οι καλλιτέχνες οι οποίοι είναι πολύ provocative, να ξέρετε πως κλείβουν μια μικρή παράδοση μέσα τους. Θα πάρεις το λευκό. Το λευκό το σόβρακο. Δεν το γνώριζα, συγγνώμη. Κοίταξε να δεις, δεν θα κάνω αυτή τη συζήτηση έτσι κι αλλιώς, αλλά μ' αρέσει και το τελευταίο κομμάτι που έβγαλαν όμως. Αυτό που έκανες αρέσει, με το εσώρουχο. Κοίταξε να δεις, θεωρώ ότι είναι καλλιτέχνης ο τύπος. Μπορεί να τα πούνε κι άλλοι, κάνει κι άλλοι πριν, όπως πολύ σωστά λέει εδώ ο καφάτος του αυτή μου, η Iggy Pop τα έχει κάνει χειρότερα. Αυτόν τον χαζεύεις και λίγο περισσότερο, είναι η αλήθεια. Επίσης να πούμε ότι δεν είναι και η πρώτη φορά που φέρεται έτσι στη σκηνή πάνω ο καλλιτέχνης αυτός.